Στι νέε ευκαιρίε που δημιουργούνται στην αγορά εργασία μέσα από τα προγράμματα και τι δράσει δημόσια υπηρεσία απασχόληση, στάθηκε με δηλώσει από τη Λάησο, που βρέθηκε σήμερα ο διοικητή του φορέα, πύρο Πρωτοψάλτη. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι ξανά πάλι στη Θεσσαλία. Είναι μια περιοχή στην οποία οι δράσει μα έχουν υψηλή απορροφητικότητα έχουν γίνει πολλές προσλήψεις μέσα από τα προγράμματα επιδότησης της εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή και στα προγράμματα κατάρτισης που κάνουμε αυτή την εποχή για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και εργαζόμενων και ανέργων. Και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ θετικά όσον αφορά την ανταπόκριση της αγοράς εργασίας στα προγράμματα και στις δράσεις της ΔΕΠΑ με πόρους του Ταμείου Ανακαμψης του Εσπα και Εθνικούς έχουμε εξασφαλίσει 200.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας με προϋπολογισμό άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε την ανεργία. Έχει μειωθεί κατά 33% από 17,5% σε 11,6%. Δεν πανηγυρίζει κανείς, δεν εφησυχάζουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά με συνεχείς δράσεις, με έμφαση σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, αλλά και με τις μεταρρυθμίσεις που έφερε το νομοσχέδιο δουλειά ξανά, πιστεύουμε ότι σύντομα θα μπορούμε να μιλάμε για μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας και να συνεχίζουμε αυτή την Αύξηση τη απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Όπω τόνισε, έχουμε εξασφαλίσει 200.000 επιδοτούμενε θέσεις εργασία με προπολογισμό άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, έχει όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργό, ένα στόχο στο 24 να πέσουμε κάτω από το 10%. Πιστεύω ότι είναι εφικτός. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και παγκόσμιοι και πράγματα που προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο και είμαστε προσιλωμένοι στο συνεχώς να κάνουμε νέα πράγματα που βοηθάν τους ανέργους να βρουν δουλειά. Από τι ημέρε καριέρα, σαν αυτή που είχαμε κάνει στη Λάρισα, που ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη και τι κάνουμε και στι υπόλοιπε πόλει τη Ελλάδα, από προγράμματα που δίνουν στι επιχειρήσεις επιδότηση για να προσλάβουν ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας και βεβαίως αναβάθμιση δεξιοτήτων, γιατί δυστυχώς πολλές φορές αυτά που ζητάνε οι επιχειρήσεις και η αγορά δεν είναι οι δεξιότητες και τα προσόντα που έχουν οι άνεργοι. Πρέπει να τους δώσουμε λοιπόν τα εφόδια, να έχουν τα προσόντα, να μπορέσουν να ξαναβρούν τη θέση που τους αξίζει στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ο ρόλος μας, να βοηθάμε επιχειρήσεις, να βρουν προσωπικό και ανέργους να βρουν δουλειά και σε αυτό θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με με την ίδια ένταση και ακόμα μεγαλύτερη. Ο κ. Πρωτοψάλτη τόνισε μεταξύ άλλων πω η ΔΥΠΑ κάνει ό,τι μπορεί μέσα από τα προγράμματα ενεργείας να βρίσκουν δουλειά τόσο οι νέοι όσο και οι μεγαλύτερε ηλικίε.